Καλησπέρα κύριε Στεφανάκη. Χαίρετε. Να είστε καλά. Πώς πάει? Καλά. τι αλλάζουμε όσον αφορά την δεύτερη προεκλογική περίοδο? Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο τονίζει ενδεχομένως περισσότερο από την πρώτη προεκλογική περίοδο το ΚΚΚΙ όσον αφορά την ρητορική του? Κοιτάξτε, είναι πως φανάρι ότι υπάρχει ένας δεδομένος αρνητικός συσχετισμός που προέκυψε από το αποτέλεσμα στις 21 του Μάη, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η γενναία κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Ή τέλος πάντων θα είναι ο βασικός κορμός της νέας κυβέρνησης, ανάλογα το αποτέλεσμα. Αν και μπορούσε να φτιαχτεί η κυβέρνηση από τις 22 του Μάη, λόγω του ότι υπάρχει τεράστια σύγκληση τα προγράμματα των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και το βασικό... Σύγκληση, υπήρχε συμφωνία, δεν υπήρχε σε κορυφαίο επίπεδο τελικά. Βέβαια. Και το βασικό είναι ότι το βασικό ερώτημα, θα λέγαμε, είναι αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να πάει κόντρα και να κάνει μια πραγματική μαχητική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων και του λαού. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το ΚΚΕ είναι αυτή η πολιτική, δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, υπάρχει κάποιο, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, το οποίο και αυτό μπορούμε να πούμε ότι αριθμητικά προσμετράται σε αυτό το οποίο καλέσατε, αποκαλέσατε και πολύ σωστά ονοματίσατε αρνητικό συσχετισμό, που λέει το ότι ναι ρε παιδί μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή μόνο η αντιπολίτευση, με ενδιαφέρει να δώσω και δυνατότητες προοπτικής εξουσίας σε κάποιο κόμμα. Έτσι, πιστεύοντας πως έτσι θα επιληθούν και κάποια από τα προβλήματά του. Ναι. Ναι, προφανώς. Και το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει άλλο, που βάζει θέμα εξουσίας. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να βάζει θέμα εξουσίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα κόμματα βάζουν θέμα διακυβέρνησης της ίδιας εξουσίας που υπάρχει σήμερα, που είναι η εξουσία των επιχειρηματικών ομήλων. Των λίγων, των μεγιστάνων, που μας πίνουν το αίμα καθημερινά, τουλάχιστον εμάς εργαζόμενοι. Και το βέβαια το δίλημα είναι ή θα δώσουμε συνένεση σε μια τέτοια εξουσία και πολιτική ή θα διαμορφώσουμε προϋποθέσεις με δυνατό το ΚΚΕ, ισχυροποιώντας το εργατικό κίνημα για να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν τη δικιά τους εξουσία. Τι εκτιμάτε, αυτός ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων θα επιφέρει αλλαγές όσον αφορά την δυναμική των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο αρνητικός συσχετισμός αθρίζεται με τα ποσοστά και της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων κομμάτων, γιατί δεν θα κάνουν αντιπολίτευση τα υπόλοιπα κόμματα στην ουσία. Θα κάνουν συμπολίτευση, γιατί συμφωνούν στα βασικά στρατηγικά ζητήματα. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ που βγαίνει μέσα από την εμπειρία μας. Ποιο είναι αυτό? Η εμπειρία του εργατικού κινήματος δείχνει ότι καμιά κυβέρνηση, όσους βουλευτές και να έχει, όσα ποσοστά και να βγάλει, δεν είναι παντοδύναμη απέναντι στο εργατικό κίνημα. Και αυτό το απέδειξαν οι μεγάλες ιστορικές και εμβληματικές νίκες. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά με άλλο συσχετισμό όμως δυνάμεων. 39% είχε η Νέα Δημοκρατία το 2021, που οι διανομής της ΣΥΦΟΥΝΤ ήταν στον δρόμο και κέρδισαν τα αιτήματά τους. 39% είχε όταν οι εργατικοί του αντιμετώπισαν τα ΜΑΤ της ομάδας υποβρύχιων καταστροφών, τις ΑΒΡΕΣ, την πολιτική, την κινέζικη και όλο το κράτος απέναντί τους. 39% είχαν οι εργάτες τα ναυπηγεία της ζώνης του πέραματος, όμως η σύμβασή τους αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί να γίνει υποκρατική. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε αυτό, ότι ο συσχετισμός δύναμης αλλάζει και μπορούν να τον αλλάξουν οι εργάτες, και αν έχουν και ένα πιο δυνατό κουκουέ στο πλευρό τους καθοδηγητή και πρωτοστάτη στους αγώνες τους, τότε μπορούν να έχουν ακόμα περισσότερες κατακτήσεις. Άλλωστε από τις 22 του Μάη μέχρι σήμερα έχουν αποτραπεί 10 πληστηριασμοί με τους κομμουνιστές βουλευτές μπροστά. Είναι παραδείγματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτεί ο κάθε εργαζόμενος που δεν έκανε τις προηγούμενες εκλογές το βήμα και πρέπει να το κάνει τώρα, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε, να το πούμε, και μια ελπίδα. Με το νέο εκλογικό σύστημα, το ΚΚΕ κινδυνεύει να χάσει 5 με 6 βουλευτές.
πιστεύετε ότι θα μείνει, εκτιμάτε ότι θα μείνει στα ίδια ποσοστά, θα αυξήσει τις δυνάμεις του, τι εικόνα έχετε? Εντάξει, εμείς πιστεύουμε ότι, ότι τέλος πάντων το κύρος του κόμματος μας είναι αυξημένο και μάλιστα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους μεγάλους κόμματος του κλάδου. Υπάρχει αυτό το θετικό βήμα που έγινε στις πρώτες εκλογές του 21 του Μάη και η προσπάθειά μας είναι αυτή, να δυναμώσει κι άλλο, να έχουμε ακόμα περισσότερους βουλευτές, γιατί ακόμα και σε κάποιες περιοχές είναι πολύ χαρακτηριστικό το δίλημα που μπαίνει. Ας πούμε στη Δυτική Αττική το δίλημα είναι ένα. Ή θα έχουμε άλλον έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που θα κάνει αυτή τη δουλειά, την πρόμπτη για το κεφάλαιο, ή θα έχουμε τον κομμουνιστή βουλευτή που εκλέχθηκε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στη Δυτική Αττική και σε μια εργατούπολη, θα λέγαμε, που είναι ο Ασπρόβλητος και οι υπόλοιπες περιοχές. Αντίστοιχα και στη Δυτική Αθήνα. Το ερώτημα είναι, θα βγει ο δεύτερος με άνεση βουλευτής του ΚΚΕ ή θα μπει το ερώτημα, θα είναι άλλος ένας της Νέας Δημοκρατίας ή άλλος ένας των υπόλοιπων κομμάτων που στηρίζουν αυτή την πολιτική που θα έχει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτά πρέπει να το σκεφτούν οι εργαζομένοι, ιδιαίτερα εδώ στην Αττική, και να κάνουν το βήμα όσοι δεν κατάφεραν ή όσοι δεν το αποφάσισαν την τελευταία στιγμή. Να ρωτήσω για κάτι άλλο, γιατί είσαστε και πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού. Έτσι. Ναι. Έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, είναι αδύνατο να μην κάνουμε μια αναφορά. Οι συνθήκες φαντάζομαι ότι δεν είναι οι καλύτερες για τους εργαζόμενους. Οι συνθήκες είναι χειρότερες από πέρσι. Α, είναι χειρότερες, λέτε. Είναι χειρότερες από πέρσι και χειρότερες και από πρόπερσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, λόγω και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε ω κόμμα να συναντηθούμε με τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους εποχικούς που δουλεύουν στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία, έχουμε καταγράψει πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία πλέον άπτουν πολύ βασικών θεμάτων. Όπως? Π.χ. στη Ζάγκηθο υπάρχουν εργαζόμενοι που τους κλείνουν δωμάτια τα οποία δεν έχουν νερό, δεν έχουν air condition. Στη Σαντορίνη οι εργαζόμενοι στηβάζονται σε κοντέινερ. Μπαίνουν μέσα σε δωμάτια 3-4 άτομα τα οποία δεν έχουν ούτε παράθυρο. Για να αερηθούν πρέπει να ανοίξουν την πόρτα εισόδου. Το δωμάτιο του. Δουλεύουν 12 ώρα 7 ημέρα με λιγότερο προσωπικό από ό,τι ήταν η πέρυσι. Γιατί η κλάψα των ξενοδόχων αυτή τη στιγμή και των μεγάλων επιχειρηματικών νομίζω ότι θέτουν στο προσωπικό. Αλλά δεν λέει κανένα αν μείωσαν τις υπηρεσίες τους, αν έχουν λιγότερους πελάτες, αν έχουν λιγότερη δουλειά. Περισσότερη δουλειά έχουν και δεν λέει κανένα πώς βγαίνει αυτή η δουλειά τελικά, αφού δεν έχουν προσωπικό. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και μάλιστα μιλάμε για περιοχές που δεν έχουν ούτε καν ένα άτομο επιθεώρηση εργασία. Δηλαδή, η Σαντορίνη που συγκεντρώνει τόσο εργαζόμενο δεν έχει ένα άτομο επιθεώρηση εργασία. Για να πάει κάποιο να καταγγείλει δεδουλευμένα ή τέλο πάντων καταστρατήγηση του ωραρίου κτλ. Οι συνθήκε δουλειά επίση. Πρέπει να φύγει, να πάει στην άκρο, να μείνει στην άκρο, να πληρώσει 200-250 ευρώ, 300 σε δωμάτια, σε εισιτήρια κτλ. Για να βγάλει άκρη και αν βγάλει. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Αυτό το δεν έχουμε φροντίσει να γίνονται αυτά τα πράγματα ηλεκτρονικά, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για τον πολίτη. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πολίτη. Και ηλεκτρονικά να γίνει πάλι πρέπει να φύγει να πάει στην άκρη. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν Σαντορίνη για παράδειγμα. Έτσι. Και βέβαια και τα υπόλοιπα νησιά. Και όταν μιλάμε για τόσες χιλιάδες εργαζόμενους και δεν υπάρχει ένα ασθενοφόρο, δεν υπάρχει νοσοκομείο που να μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν υπάρχουν, σπίτια για γιατρούς, διαβάζαμε τις αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχουν σπίτια για γιατρούς και για εκπαιδευτικούς. Και έχουν μετατρέψει τις καρότες των προσεχών σε ασθενοφόρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Και ο δημιουργός του θαύματος του τουρισμού, που είναι οι εργαζόμενοι, ζει χειρότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Και σήμερα, μάλιστα, έχουμε μια κεντρική εκδήλωση που θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο σύντροφος ο Δημήτρης του Κουτσούμπας, για ακριβώς αυτό το ζήτημα. Είναι σε 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Να είστε καλά, κύριε Στεφανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.